Το περίπτερο πριν από αυτό είμαι να ανοιχτώ μέχρι τις 2 η ώρα, ενώ τώρα στην ουσία αναγκαζόμαστε εντάξει, να κλείσουμε 2 ώρες πιο νωρίς. Το μέτρο είναι τελείως λάθος. Δεν έχει λογική. Σε όποιος θέλει να βρει μια μπύρα θα την βρει, έτσι κι αλλιώς. Είτε πριν τις 12, αλλά ακόμα και μετά τις 12, άμα υπάρξει ζήτηση, θα υπάρξει και προσφορά. Όπως πουλάνε τα νεράκια στα φανάρια, θα πουλήσουν και μπυρίτσες. Στην ουσία, εγώ δεν έχω δει και σε πλατείες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, τέτοιο συνωστισμό που να δικαιολογεί μέτρα εναντίον συνωστισμού στις πλατείες. Συνωστισμός γίνεται 8 ώρα το πρωί στα σχολεία και μέσα στα λεωφορεία που είναι 500 άνθρωποι σε 5 τετραγωνικά σε κλειστό χώρο. Το Μάιο ή τον Ιούνιο γινόταν συνωστισμός, είχα δει κι εγώ. Τώρα δεν βλέπω συνωστισμό πουθενά, αν είναι μια-δυο εξαιρέσεις, θα μπορούσαν να αστυνομεύσουν καλύτερα και να τελειώνει το ζήτημα. Είναι περίπτωση τα οποία δεν έχουν τις υποδομές καν να κλείσουν. Δεν έχουν καπάκια για τα ψυγεία τους, τα οποία δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι, ανεξέλεκτα, αλλά δεν έχουν καν ρολά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν από χθες έως σήμερα αυτά να τα κάνουν. Και ξέρω αλλού ανθρώπους οι οποίοι σήμερα θα κάνουν να ξενυχτήσουν σε ένα περίπτερο με κλειστά τα φώτα για να μην τους κλέψουν. Το μέτρο ήταν ξαφνικό και δεν μας δώσαν περιθώρια να μπορέσουμε να οργανωθούμε. Από χθες το βράδυ 12 έχουμε φέρει συνεργείο εδώ με ρολά, συνεργείο με σιδεράδες και δουλεύουμε όλο και στα τράγια και δημιουργήσαμε. Κατασκευάσαμε την ρολά για να μπορέσουμε να αφήσουμε ασφαλείς για να μην μας βγουν να μας βαδιάσουν από το μαγάζι. Όλα αυτά γίνανε σαν 14 ώρες. Δουλέψαμε τα δύο οι γνωστοί και με βοηθήσαν να στήσω ένα μαγαζί για να μπορέσω να κλείσω. Αυτό το μέτρο έπρεπε να γίνει να μας ενημερώσει τον κόσμο, να δώσουν περιθώριο 2 μέρες, να μπορέσουν τα μαγαζιά να οργανωθούν και να μπορέσουν να κλείσουν. Στα μίνι μάρκετ, εντάξει, που εκεί έχουν ρολά, κλείνουν. Τα περίπτερα που είναι 24 ώρα και δεν μπορούν να κλείσουν, εκεί υπάρχει θέμα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τι να βάλουν, νάιλον, από πού να φυλαχθούν. Και άνθρωπο να έχει απεικία, αν παρετιάσουν και το επιτεθούν, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Θα κάνουν να γίνουν ζημίες. Το μέτρο είναι καλό και κακό. Καλό για τον κορονοϊό, κακό για τους επαγγελματίες. Αλλά όταν δεν υπάρχει επιλογή, είναι θετικό. Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ.